Είπατε πριν για εγκληματίες. Ένας από αυτούς είναι Πάσαρης. Ποιο Πάσαρης? Είναι γνωστό πως είσαστε ο άνθρωπος που τον κατηχήσατε, τον βάλατε στη χριστιανοσύνη. Που του δώσατε τα θεμέλια εκείνα να γίνει καλός χριστιανός πια. Σε όλη σας τη διαδρομή, την κοινή διαδρομή, τι συναισθήματα έχετε ανταλλάξει οι δυο σας? Είμαι ευτυχής που δίδω αγάπη. Ο άστος Θεός ήταν αυτός που ήταν. Όλη την περιουσία, το μερίδιο που πήρε τον πατέρα, το ξόδεψε μέσα στην ασωτεία. Όμως γύρισε στον πατέρα και έγινε πρίγκιπας. Αρνούμαστε το παρελθόν, ασπαζόμεθα το παρόν και το μέλλον. Γιατί υπάρχει άλλη ζωή. Δεν τελειώνει στον τάφο. Εκεί είναι το πρόβλημα, δεν είναι εδώ. Μετανόησε στην πράξη? Ασφαλώς. Εγώ πήγα στη Ρουμανία με δυο λεωφορεία επισκέπτης και επισκεφθήκαμε δυο φυλακές. Αυτός το έμαθε αυτό και με διαμήνυσε και μου είπε: «Ο πατήρ Γερβάσεως δεν έχει λίγη αγάπη και για μένα?» Ήταν μια πρόκληση. Ζητώ να μάθω πού είναι η φυλακή και πόσα χιλιόμετρα. Όταν μου λένε 500 χιλιόμετρα, έχω πρόβλημα στη σπονδυλικιστή, έχω σπονδυλοδυσία και ένα μεγάλο ταξί με ρίχνει στο κρεβάτι. Όταν έμαθα ότι έχει αεροπλάνο, κανένα πρόβλημα. Πήραμε το αεροπλάνο, πήγαμε, μας υποδέχτηκαν ωραία. Μας έβαλε ο διευθυντής σε ένα γραφείο όμως που γύρω-γύρω είχε τζάμια, για Μαρία. Γιατί αυτό? Γιατί τον είχαν ως το θεριό, το μεγαλύτερο θεριό των Βαλκανίων. Και ήταν υπεύθυνος ο διευθυντής, εάν εμένα με έπνιγε. Ανεβήκαμε πάνω, εξομολογήθηκε μια μισή ώρα. Δεν το ρώτησε τίποτε, δεν ξενοπληγές. Το ματώνω την ψυχή. Του διάβασα τη συγχωρητική αυχή. Τον έδωσα θάρρος, πολύ αγάπη. Όχι, όχι, δεν χάθηκε ο Κωνσταντίνος. Θα πρέπει να ζήσει ο Κωνσταντίνος για το Θεό, για την ψυχή του. Όταν τελειώσαμε την εξομολόγηση, λέει, σήμερα για πρώτη φορά ένιωσα τι θα πει αγάπη. Που δεν είχε νιώσει στην οικογένειά του. Δεν είχε οικογένεια. Η μάνα του τον εγκατέλειψε 4 ετών. Για να επιβιώσει πήγαινε και ζητιάνευε εδώ και εκεί να φάει. Και όταν δεν το έδιναν, κάτω από την ανάγκη να βρει κάτι να φάει, έκλειβε. Το έκανα κι εγώ. Γιατί να με το κάνετε κι εσείς? Με αυτό όμως εφίζεται ο άνθρωπος. Πήρε ένα ευρώ, τα δίνει καλύτερα, τα τρία κλπ. Είναι δε πανέξυπνος, τον έκανα να πέσει το γνώσεως. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Τον βρήκαν τέλειο, τέρμα. Πανέξυπνος. Μου λέει μια μέρα, εδώ κοκορεύονται, λέω ότι είναι φυλακή ψήστης ασφαλείας. Εγώ μπορώ να βγω ό,τι ώρα θέλω, όχι να αποδράσω και να πάω από την κυρία είσοδο να παραδοθώ πάλι για να της αποδείξω, όχι μόνο δεν είναι φυλακή ψήστης ασφαλείας, δεν είναι στοιχειοδός ασφαλής η φυλακή. Λίγο δεν τους αγαπάει τους Ρωμάνους. Να τους ταπεινώσει. Έχει παντού Αγίους, ισχύει κάτι τέτοιο? Έχει εικόνες, έχει εικόνες. Εικόνες πολλές, το Σταυρό. Μα εγώ πήγα, έκανα αγιασμό στο κελί του. Πότε πήγατε? Κάθε χρόνο μια-δυο φορές πηγαίνω, τον βλέπω. Έχετε και τηλεφωνική επικοινωνία? Βεβαίως, κάθε μέρα σχεδόν. Δεν κάνει τίποτε αν δεν τε ρωτήσει, αν δεν πάρει ευλογία. Τόσο έχει αλλάξει. Μα κοιτάξτε το πώς προσεύχεται. 12 τη νύχτα διαβάζει την ακολουθία του μεσονεκτικού, όπως γίνεται στο Άγιο Όρος. Το πρωί διαβάζει την ακολουθία του όρθρου, το απόγευμα διαβάζει την 9η ώρα σύντονες περινού.
Το βράδυ μετά το δείπνο διαβάζει την ακολουθία του αποδείπνου. Και μετά με ένα κουμποσκήνι των 100 κομβών χάνει 100 μετάνοιες για κάθε σκοτωμένο του. Και χτυπάει τα χείλη, λέει, ορφάνεψα τόσες οικογένειες. Έκοψε το νήμα της ζωής ανθρώπων που δεν τους άφησε να μετανοήσουν όπως εγώ. Εγώ έχω χρόνια τώρα και μετανοώ. Αυτό, λέει, με τρυπάει την ψυχή. Ζήτησε μάλιστα να κάνουμε και ένα μνημόσυνο για τους σκοτωμένους του. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πατέρα Γερβάσιο. Τι λέει ο κόσμος?